Καλημερίζω τον κύριο Αντώνη Πουλάκη και τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Κύριε, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη και ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την ευαισθησία που δείχνετε πάντα στα θέματα αυτά. Κύριε Πουλάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση που εν μέσω προεκλογικής περίοδου μας δίνετε το βήμα. Είναι άλλο... προσωπικά εσάς και το σταθμό φυσικά. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είναι άλλο η ζωή και άλλο αυτά τα οποία γίνονται στην πολιτική σκηνή. Ας ξεκινήσω από τις κοινότητες οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ, τα κόπα Κρήτης. Είστε υπηρέτης δάσκαλους. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ανιφαντάκη, να ξεκινήσω με τον κύριο Πουλάκη για αυτά τα οποία διαπιστώνετε στη δική σας την καθημερινότητα, αυτά τα οποία καταγράφετε, κύριε Πουλάκη. Για το μέγεθος του προβλήματος. Το μέγεθος του προβλήματος δεν το καταγράφουν μόνο τα κόπα Κρήτης, το καταγράφουν πρώτα-πρώτα τα νοσοκομεία και όλες οι μονάδες υγείας που έρχονται σε επαφή με τον πολίτη. Το καταγράφουν οι ίδιες οι οικογένειες βέβαια. Το καταγράφουν ακόμα και στα λύκεια, στα γυμνάσια. Το καταγράφει τελικά η κοινωνία ολόκληρη. Ναι, μεν, επειδή κανείς δεν ξεκινάει με ένα μπουκάλι, αλλά ένα ποτηράκι, υπάρχει η ανεκτικότητα, υπάρχει το καμουφλάρισμα. Στο τέλος ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία για το αν αυξάνεται ή όχι η κατανάλωση του αλκοόλ στην Κρήτη. Το ευχάριστο είναι ότι αυξάνονται οι οικογένειες που ζητούν βοήθεια από τα κόπα, από το δίκτυο της αλκοολογίας γενικότερα, δηλαδή το αλκοολογικό ιατρείο, αλλά και την επιστροφή. Και την εβδομάδα πρόληψης που η πανδημία μας έφερε πίσω, δεν μπορούσαμε να κάνουμε, έχει ως σκοπό την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και ειδικότερα της νεολαίας, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατανάλωση όπως γίνεται τώρα με τα παιδιά που δεν βγαίνουν για να διασκεδάσουν οι περισσότεροι, αλλά βγαίνουν για να πιούν. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν δεν είμαστε μόνο την εβδομάδα πρόληψης, αλλά όλο το χρόνο και κάνουμε παρεμβάσεις σε γυμνάσια, σε λύκεια, σε κοινότητες που μας καλούν. Με σκοπό πάντα βέβαια την ενημέρωση, γιατί η ενημέρωση λείπει από το λαό. Η ενημέρωση, η σωστή ενημέρωση και όχι τα παραμύθια που αραδιάζουν. Η μάχη είναι καθημερινή, λέει η κυρία Ανιφαντάκη και ο κύριος Πουλακής. Η μάχη είναι 365 μέρες το χρόνο. Ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, ξεκινά από την εφηβεία, συνεχίζεται ενδεχόμενα σε όλη τη ζωή, αλλά το παρήγορο είναι ότι, ξέρετε, σε αυτή τη μάχη υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κοντά σε εμάς. Είσαστε ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, ασχολείστε με το συγκεκριμένο τον τομέα, επίσης μεταξύ όλων των υπολείπων είσαστε κοντά στους ανθρώπους αυτούς. Θέλω να ακούσω τη δική σας τη θέση, τη δική σας την παρέμβαση, το δικό σας το σχόλιο. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στη 14η κατά σειρά εβδομάδα πρόληψης, το οποίο θα πει ότι ήδη πριν από αρκετά χρόνια, με την βοήθεια και του κύριου Μουζά, του καθηγητή της ιατρικής, άσκησε όλο αυτό το κίνημα να ενεργοποιείται στην Κρήτη. Και να πούμε επίσης ότι είμαστε τυχεροί στην Κρήτη που υπάρχει το δίκτυο αλκοολογίας, παρά τα προβλήματα που αναφέρατε πριν που σχετίζονται με την υγεία. Έτσι, όλα αυτά είναι τα προβλήματα. Προσπαθούμε λοιπόν τόσο οι εθελοντές όσο και οι επαγγελματίες του χώρου να κρατήσουμε ζωντανό το δίκτυο της αλκοολογίας, διότι προσφέρει εδώ και 20-25 χρόνια στην Κρήτη πολύ σημαντικές υπηρεσίες, παρά το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει κατανάλωσης αλκοόλ. Έρχονται οικογένειες, γιατί εμείς δουλεύουμε με όλη την οικογένεια, διότι αν ένας πίνει μέσα στην οικογένεια, το πρόβλημα αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας. Προχθές με ρώτησαν από ποια ηλικία μπορεί να έρθει ένα παιδί στα κλαπ. Λέω από νεογέννητο και πάνω, διότι τα παιδιά αυτά δυστυχώς βιώνουν μια άσχημη κατάσταση, μια άσχημη συμπεριφορά.
και δεν υπάρχει όριο ηλικίας προς τα κάτω. Το παιδί πρέπει να προστατευτεί όταν ένας γονιός πίνει στην οικογένεια, αλλά και οι γονείς θα πρέπει να καταλάβουν κάποια πράγματα ένα παιδί πίνει μες στην οικογένεια. Οπότε είναι σημαντικό να γίνει μια παρέμβαση σε όλα τα μέλη. Και έρχονται. Κάποιο μέλος της οικογένειας αρχίζει, το πιο ευαισθητοποιημένο, το πιο προβληματισμένο, και σιγά σιγά επεκτείνεται η αλυσίδα αυτή και στους υπόλοιπους. Οπότε κάνουμε μια σφαιρική παρέμβαση, η οποία αφορά βέβαια και τον οργανισμό αυτού που πίνει, διότι το, μην ξεχνάμε ότι το αλκοόλ είναι μια τοξική ουσία, είναι μια ψυχότροπη ουσία, η οποία προκαλεί σημαντικές βλάβες σε όλα τα όργανα του οργανισμού μας. Και θα πρέπει να διαπιστώσουν οι γιατροί σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός που έχει υποστεί αυτό το πρόβλημα για τόσα πολλά χρόνια. Και στη συνέχεια να μπορέσει το άτομο καταρχήν να αποκτήσει την αποχή σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Διότι το περιβάλλον μας δυστυχώς είναι περιβάλλον αλκοόλ. Όπου και να γυρίσει κανείς, όπου και να σταθεί, θα το βρει αυτό. Από το σούπερ μάρκετ μέχρι την ταβέρνα, μέχρι τα μπαρ κτλ. Οπότε το άτομο θα πρέπει να χτίσει αυτό που λέμε άμυνες, ούτως ώστε να μπορέσει να αντέξει την πίεση του κοινωνικού περίγυρου, φίλων, συγγενών κτλ. Για έλα τώρα, πιάσε ένα ποτηράκι τι θα πάθεις, και να μπορέσει να κρατήσει την αποχή του αρχικά και στη συνέχεια να δημιουργήσει αυτό που λέμε νυφαλιότητα, δηλαδή μια εσωτερική ειρήνη, στην οποία δεν θα τον ενδιαφέρει πια το όφελος εντός εισαγωγικών που του προσέφερε η ουσία αυτή, αλλά θα μπορεί να ζει μια ειρηνική ζωή πατώντας τα πόδια του και όχι βασιζόμενος στα δεκανίκια μιας οποιασδήποτε ουσίας. Να ρωτήσω, κύριε Νιφαντέ, και εσάς, και θέλω να απευθύνω το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Πουλάκη, με τον οποίο τα έχουμε πει για αυτό το θέμα μέτρητες φορές στο παρελθόν. Τελικά, μόνο με τη βοήθεια της οικογένειας μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, που δεν είναι νόσος όπως λέτε και οι δύο σας, έχω ακούσει και τους δύο, αλλά είναι τρόπος ζωής τελικά το αλκοόλ, ή μπορεί από μόνος του κάποιος να τα καταφέρει πολύ καλύτερα, ή πόσο εύκολα έρχεσαι μόνος σου, απευθύνεσαι για να πάρεις μια παραπάνω βοήθεια για να αλλάξεις αυτό τον τρόπο ζωής? Ναι, κοιτάξτε, εάν αρχίσουμε από τη συνειδητοποίηση ότι το αλκοόλ είναι πολύ πιο δυνατό από τον καθένα μας, γιατί αυτή είναι μια ψευδαίσθηση ότι όποτε θέλω το κόβω, όποτε θέλω το σταματάω ή το ότι το ελέγχω, αυτή είναι μια ψευδαίσθηση και μια φράση που ακούμε συνεχώς από τα άτομα τα οποία κάνουν υπερβολική κατανάλωση. Έχουμε δει λοιπόν ιστορικά ότι μόνος του κανείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρει. Αν τυχόν δεν έχει οικογένεια, που συμβαίνει και αυτό, θα βρεθεί κάποιος καλός φίλος, θα βρεθεί κάποιος συνάδελφος, θα βρεθεί κάποιο άτομο από το περιβάλλον του, το οποίο άτομο το αυτός που πίνει, το μοιάζεται δηλαδή, και θα μπορέσει να το συμπαρασταθεί τουλάχιστον στην αρχή στην πορεία αυτή της αποχής. Η αποχή είναι και εύκολο και δύσκολο, αναλόγως πώς θα το πάρει κανείς, αλλά χρειάζεται στην αρχή μια στήριξη, την οποία προσφέρουν τα κλαμπ, ώσπου το άτομο να αποκτήσει, όπως έλεγα και πριν, τις απαιτούμενες αντοχές, να μην επηρεάζεται πλέον από τις παλιές παρέες που είναι όλες παρέες του πιωτού. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι οι παρέες που έχει ένας ο οποίος πίνει είναι όλες παρέες του πιωτού και θα πρέπει να αντικατασταθούν αυτές από παρέες οι οποίες έχουν υγιείς συμπεριφορές ή άλλο τρόπο ζωής, γιατί όντως είναι ένας τρόπος ζωής. Μάλιστα, καταλήτης λοιπόν η παρέμβαση της οικογένειας ούτως ή άλλως. Κύριε Πουλάκη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Θα είπε τα περισσότερα ο κύριος Ανιφαντάκης. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι ακόμα κι αν δεν βρεθεί κάποιος φίλος, συγγενής, που να πραγματικά να νοιάζεται τον άνθρωπό του, τότε μια από τις οικογένειες της υπάρχουσες ήδη μέσα στα κλαμπ εντάσσει σαν μέλος της τον πότη ή πότρια για να πάει μπροστά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το αλκοόλ είναι πολύ δύσκολη εξάρτηση. Το θέμα είναι όμως ότι έχει αποδειχθεί και έχει αποδειχθεί από τον ομιλούντα ότι υπάρχει λύση. Το να το παραδεχτεί κανείς είναι το δύσκολο, γιατί όταν παραδεχτεί κρατάει στο χέρι του ένα μεγάλο ποσοστό
Και η πρώτη βοήθεια είναι ότι προσπαθούμε να μην του φύγει από το χέρι, να σφίξει τη χούφτα του και να το κρατήσει. Μέσα σε αυτές τις ομάδες που υπάρχει η αγάπη, η αλληλεγγύη, το μοίρασμα, που από την πρώτη συνάντηση, γιατί συναντήσεις γίνονται, γίνεται μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας και η καινούργια οικογένεια γίνονται μέλη της, λοιπόν. Και δεν είναι μόνο μία φορά την εβδομάδα που συναντιόνται, γιατί ανταλλάσσουν τηλέφωνα, υπάρχουν οι δύσκολες στιγμές, οπότε έτσι πριν κάποιος προστρέξει στο ποτήρι, έχει το χρόνο να πάρει ένα τηλέφωνο κάποιο, από τα, κάποιο άλλο μέλος να κουβεντιάσει, να συναντηθούν, να πιούν ένα καφέ. Υπάρχει αμέριστη βοήθεια μέσα από το δίκτυο αρκολογίας. Όσον αφορά τα κλάμπ, αλλά υπάρχει και η βοήθεια σε ό,τι αφορά τα ιατρικά, δηλαδή τα προβλήματα που έχει προκάλει το αλκοόλ στον οργανισμό, τα αντιμετωπίζει το αλκοολογικό ιατρείο πλήρως. Οργανικά ή ψυχολογικά, ψυχιατρικά κτλ. Κύριε Πουλάκη, πού μπορούν να σας βρουν, ρωτούν. Λοιπόν, μπορούν να μας βρουν στη γραμμή επικοινωνίας της επιστροφής σε τον κλαμπ οικογενειών προβλήματα από το αλκοόλ, 69 47 34 93 44. Μπορούν να μας βρουν επίσης στο διαδίκτυο αλκοολογικό ιατρείο Παγνή, στην επιστροφή alcoologia.gr, που επίσης μπορεί να τη βρουν και στο Facebook. Υπάρχει σελίδα στο Facebook και για τα κόπα Κρήτης, όπως το λέω, K-O-P-A Κρήτης. Αν θέλετε, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. Είναι ένα τηλέφωνο που απαντά 24 ώρες. 69 47 34 93 44. Το δίκτυο αλκοολογίας υπάρχει απόλυτη συνεργασία, οπότε μπορούν να προστρέξουν. Συνήθως είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν την πρωτοβουλία, που τα καταφέρουν να επικοινωνήσουν μόνοι τους. Συνήθως κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας αναλαμβάνει αυτή τη διασύνδεση. Και από εκεί και μετά ορίζονται ραντεβού και τα λοιπά. Μάλιστα. Λέτε, κύριε Νιφαντάκη, εκείνη το τελευταίο που ρωτώ πριν σας καλημερίσω και τους δύο. Το περιβάλλον είναι περιβάλλον αλκοόλ. Είναι ψευδαίσθηση να πιστεύει κάποιος ότι μόνος του μπορεί να τα καταφέρει. Με αυτή τη βοήθεια της ίδιας της οικογένειας, με αυτή τη βοήθεια που μπορείτε να προσφέρετε όλοι εσείς από τη δική σας την πλευρά. Ο χρόνος πώς μετράει αντίστροφα για να βγεις από αυτή την κατάσταση, από αυτό τον τρόπο ζωής? Ο χρόνος μετράει μέρα με τη μέρα, διότι όταν κάνουμε τις συζητήσεις, όποιος έχει σταματήσει το ποτό συνήθως φέρει πόσες μέρες το έχει σταματήσει. Ο κύριος Πουλάκης που μας μιλάει αναφέρει κάποιες χιλιάδες μέρες, όπως και άλλα άτομα που είναι στα κλαμπ αναφέρουν κάποιες χιλιάδες μέρες. Και αυτό το κάνουμε διότι είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι κίνδυνος μιας υποτροπής. Επειδή ακριβώς ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου το αλκοόλ ρέει άφθονο, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι ότι την Α ή τη Β μέρα δεν θα πέσουν οι άμυνες και δεν θα είναι πιο ασθενές το άτομο, μπορεί και λόγω κάποιων γεγονότων που συμβαίνουν στη ζωή του καθενός μας. Γι' αυτό και η επίσκεψη, η εβδομαδιαία επίσκεψη στα κλαμπ είναι σημαντική, ούτως ώστε να μπορεί κανείς με την καινούργια αυτή οικογένεια που έχει φτιάξει εκεί, όπου μπορούμε και συζητάμε διάφορα θέματα προσωπικά, οικογενειακά κτλ., να μπορεί να συζητάει τα θέματα αυτά, να βρίσκει συμπαράσταση, να βρίσκει ουσιαστική βοήθεια και να δυναμώνει τις αντιστάσεις και τις άμυνες που έχει, ούτως ώστε να μπορέσει να αντέξει για μια ακόμα μέρα, για μια ακόμα εβδομάδα μακριά από το ποτό αυτό. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τον κίνδυνο της υποτροφής. Της υποτροφής είναι πάντα παρόν και πάρα πολύ σοβαρός και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπουμε σε άτομα τα οποία έχουν καταφέρει να έχουν μακροχρόνια αποχή. Κάποια στιγμή
να έχουν μια υποτροπή, η οποία βέβαια διορθώνεται μετά, αλλά υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος και το κρατάμε πάντα πολύ ζωηρό στο μυαλό μας. Οπότε η συνεχής προσπάθεια να κρατήσουμε το τιμόνι σωστά, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την υφαλιότητα στη ζωή μας και να γινόμαστε και παράδειγμα, όπως ο Αντώνης ο Πουλάκης, για πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν τον αγώνα αυτό, το δύσκολο αυτό αγώνα. Έχει κόπο, κύριε Πουλάκη, καθημερινό? Βεβαίως. Δεν είναι μόνο ο Αντώνης ο Πουλάκης, είναι και πολλοί άλλοι όπως εμένα. Έχω εσάς απέναντί μου και γι' αυτό σας ρωτώ. Να πω λοιπόν ότι σήμερα κλείνω 13 χρόνια και 8 μήνες αποχής από το αλκοόλ. Και στα 100, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ακριβώς είχα μέσα στο μυαλό μου, ότι πάντα μετράτε και λέτε από την αρχή ο καθένας από εσάς που έχει αλλάξει τρόπο ζωής, ότι μετράω και είμαι καθαρός, είμαι νυφάλιος, ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε μέρες, πέντε μήνες και πάει λέγοντας. Πραγματικά εύχομαι να τα καταφέρετε. Παρακαλώ. Ότι το δίκτυο αλκοολογίας, δηλαδή και η βοήθεια που θα ζητήσει κάθε οικογένεια, δεν έχει να πληρώσει τίποτα. Υπάρχει απόλυτη ασυνήθεια. Αφού να σκεφτείτε, στο Παγνί, στο αλκοολογικό ιατρείο, δεν υπάρχει καν ταμπέλα αλκοολογικό, αλλά υπατολογικό ιατρείο, γιατί δυστυχώς έχουμε ακόμα το ταμπού του να μην μάθει ο συγγενής, ο γείτονας. Έτσι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα ξαναπώ για άλλη μια φορά το τηλέφωνο το οποίο δώσατε. 6-9-4-7-3-4-9-3-4-4. Κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.